πηγαίνουν, κατευθύνονται προς το Βήμα. Πρώτος στις δηλώσεις, οι δηλώσεις θα γίνουν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως φιλοξενούμενος και θα ακολουθήσει ο κύριος Νετανιάχου. Για να δούμε λοιπόν, είναι οι τελευταίες στιγμές. Ο κυρίαρχος είναι μεταξύ των δύο χωρών. Είμαστε the second G2G, the second government to government meeting. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να κάνω εγώ τη μετάφραση στον αέρα. Πριν από λίγο ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι καλωσορίζουμε. Κοιτάξαμε από το παράθυρο και είμαστε έδειχνα στον Πρωθυπουργό Τσίπρα την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ και του είπα αυτή είναι η δική μας Ακρόπολη. Έτσι λοιπόν, η Ακρόπολη, η πόλη του Δαβίδ είναι τα δύο θεμελιώδεις λίθη του πολιτισμού μας και οι δύο λαοί μπορούν να υπερηφανεύονται για την κληρονομιά τους, την αρχαία κληρονομιά τους και μαζί μπορούμε να αγκαλιάσουμε και το μέλλον. Θέλουμε να αδράξουμε την ευκαιρία του 21ου αιώνα και επίσης αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις. Είμαστε δύο δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο οι οποίες θέλουν να προοδεύσουν, να έχουν ειρήνη και ασφάλεια για τους πολίτες τους, αλλά ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά ασταθής και μεταβλητή. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ δυνατότεροι όταν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές μαζί. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναβαθμίσει την συνεργασία τους και αυτή η συνάντηση που είχαμε σήμερα θα ενθαρρύνει και θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μας στα οικονομικά, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στην καινοτομία. Επίσης η ενέργεια μιλάει και για το φυσικό αέριο, αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας, της Κύπρου και της Κύπρου με ένα καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ακόμη και την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσα από ηλεκτρική ενέργεια. Θα συζητήσουμε θέματα υδάτινων πόρων, γεωργίας, δημόσιας ασφάλειας, γεωργίας, θαλάσσια ζητήματα, μεταφορές, τουρισμό και πολλούς άλλους κλάδους. Νομίζω ότι η συνεργασία αυτή κάνει τις δύο χώρες να ευημερήσουν ακόμα πιο πολύ. Λαμβάνει η χώρα, ίσως να άργησε κάποια στιγμή, αλλά τώρα γίνεται με πάρα πολύ γοργά βήματα. Επισκεφθήκατε το Ισραήλ στην ημέρα μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Να θυμηθούμε όλοι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία το οποίο έγινε μέσα από ένα πρόγραμμα γενοκτονίας. Δεν είναι αρκετό μόνο να θυμόμαστε αυτό το γεγονός, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε δυνατοί για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε άλλη γενοκτονία ή φόνους οι οποίοι μπορούν να λάβουν χώρα και να βλάψουν τους λαούς μας και αυτά τα οποία μας χωρίζουν από τους πολιτισμούς μας μπορούν να μας ενώσουν σε μια κοινή κουλτούρα και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε από την ιστορία και να αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα. Ξέρουμε ότι πολλοί Έλληνες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Ξέρετε, Αλέξη, για να
για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν Εβραίοι, αλλά έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους και των οικογένειών τους για να σώσουν τους Εβραίους κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών μας χρόνων. 331 Έλληνες, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από το δικό μας Ίδρυμα Μνήμης. 321, επαναλαμβάνω. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Εγώ στην επίσκεψή μου στην Ελλάδα είδα τον ηρωισμό των Ελλήνων, των κληρικών και πολιτών, οι οποίοι προσπάθησαν να σώσουν Έλληνες, και θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας δήμαρχος και ένας ιερέας πήγε σε έναν Ναζί και είπαν: εμείς είμαστε οι Εβραίοι. Ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Είναι μια μεγάλη μαρτυρία πράξης γενναιότητας, και η κυβέρνησή σας είναι ενάντια στον αντισημιτισμό, στον ρατσισμό. Έχετε αποδείξει ότι η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, παραμένει ένας χώρος για ελευθερία. Και αυτό δεν είναι εύκολο τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν όλοι νομίζω κατανοούμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό μέσα στην πολιτισμένη κοινότητα στην οποία ζούμε. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις θέσεις της Ελλάδας προς το Ισραήλ στα διεθνή φόρα. Η Ελλάδα είναι ένας αληθινός φίλος και πιστεύω ότι αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε μια φιλία η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματική συμμαχία για ασφάλεια, ειρήνη και πρόοδο. Και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση που έχουμε εδώ θα ενδυναμώσει τη φιλία μας και τη συνεργασία. Για άλλη μια φορά, καλώς όρισες στην Ιερουσαλήμ. Καλώς όρισες, φίλε μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή και θα ξεκινήσω κι εγώ τις δηλώσεις μου κάνοντας μία αναφορά στη σημερινή μέρα. Διότι σήμερα διεξάγουμε το δεύτερο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ σε μία μέρα ιδιαίτερη, διότι συμπίπτει με τη μέρα του Ολοκαυτώματος. Και θέλω να επισημάνω ότι η διατήρηση ζωντανής και άσβεστης της μνήμης του ιδεχθέστερου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, κατά του ανθρωπισμού, κατά του ανθρώπινου πολιτισμού, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι από την ιστορία μας και από όσα συνέβησαν στο παρελθόν μπορούμε να διαμορφώσουμε συνείδηση για να αποφύγουμε παρόμοιες κακοτοπιές, παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο μέλλον. Στην Ελλάδα σήμερα, πέραν των άλλων εκδηλώσεων μνήμης που πραγματοποιούνται σε όλες τις μεγάλες πόλεις, η Ελληνική Βουλή για πρώτη φορά σήμερα τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος σε ειδική συνεδρίασή της. Και θέλω, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, να πω ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, δεν έμεινε ποτέ αμέτωχη στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Δεν ήταν ποτέ μια ουδέτερη ζώνη, αλλά πήρε μέρος για να υπερασπιστεί πάντοτε το δίκιο. Και ο ελληνικός λαός στα δύσκολα χρόνια του ναζισμού αντιστάθηκε. Μια πρωτόγνωρη, γενναία, σκληρή και απαράμιλη αντίσταση κατά του ναζισμού. Αυτή η αντίσταση, αν θέλετε, συνιστά και έναν επιπρόσθετο λόγο για την ελληνική πολιτεία να συνεχίσει να δείχνει μηδενική ανοχή στο ρατσισμό και στον αντισημιτισμό. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ κι εγώ στους χιλιάδες απλούς ανθρώπους κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα
που δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τους προκειμένου να υπερασπιστούν τους διωκόμενους, κατατρεγμένους Εβραίους συμπατριώτες τους. Οι μνήμες βεβαίως για μας τους νεότερους είναι από τις διηγήσεις, είναι όμως ζωντανή η μνήμη στη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας και πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις μας πρέπει να συνδράμουν ώστε αυτή η μνήμη να παραμείνει ζωντανή για να δίνει διδάγματα στους νεότερους. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθετε στην Ελλάδα σας καλώ να επισκεφθούμε μαζί την Θεσσαλονίκη που ήταν ο τόπος όπου υπήρχε η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα και γιατί όχι να αποτίσουμε μαζί φόρο τιμής στους ανθρώπους που διώχθηκαν και χάθηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν αξίες. Ας έρθω τώρα στα πιο καθημερινά, στα πιο πεζά. Η σημερινή μας συνάντηση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, σημαντική, επικοδομητική. Σήμερα είχαμε το δεύτερο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το πρώτο έγινε το 2013 και εκφράσαμε την αμοιβαία βούλησή μας να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας με απτά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών μας και των λαών μας, αλλά και για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρμόδιοι υπουργοί των δύο χωρών μας υπέγραψαν σήμερα μια σειρά από κείμενα διμερεί που προάγουν τη συνεργασία μας σε σημαντικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι μεταξύ άλλων ο τουρισμός, το περιβάλλον, η ενέργεια, η διαχείριση των υδάτων, η καινοτομία, η έρευνα και η τεχνολογία, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας του οργανωμένου εγκλήματος. Προχωράμε στην προώθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων κοινής δράσης. Πρωταρχική σημασία για μας είναι ο τομέας της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισα τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την προσπάθεια Ισραηλινών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών που προωθούμε στην Ελλάδα. Ξέρετε, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ελληνικού αλλά και του Ισραηλινού ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια στέρεη βάση για την ανάπτυξη της συνεργασίας μας, μεταξύ άλλων και στον κέρυας σημασίας τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της κινητήριας δύναμης της οικονομίας, που είναι η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία, η μεταφορά τεχνογνωσίας. Θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς. Επικεντρωνόμαστε ήδη στην τεχνολογία υδάτων, στην αφαλάτωση, στην φαρμακευτική βιομηχανία και την βιοτεχνολογία. Επίσης, αποφασίσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας στον τουρισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός, το σημαντικό για μας, της αύξησης του αριθμού των Ισραηλινών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε την σταθερή μας πεποίθηση ότι η παραγωγή της ενεργειακής μας, η προαγωγή, η συνέχιση της ενεργειακής μας συνεργασίας θα δώσει την δυνατότητα και στις χώρες μας αλλά και στις χώρες της ευρύτερης περιοχής να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης που θα προάγει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε τόσο για την μεταφορά, την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω τερματικών σταθμών LNG στην Ελλάδα ή ενδεχομένως εξετάζουμε και το ενδεχόμενο την πιθανότητα κατασκευής αγωγών όπως ο EastMed. Συζητήσαμε βεβαίως, όπως είπε πριν και ο Πρωθυπουργός Νατανιάχου, το εξαιρετικά σημαντικό έργο μεταφοράς ηλεκτρισμού
στο Eurasia Interconnector, μια συζήτηση που θα πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο στην Κύπρο να την προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Ασφαλώς μιλήσαμε και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τις εξελίξεις αστάθειας δυστυχώς στη γειτονιά μας, στη Συρία, στη Λιβύη, το μέτωπο της τρομοκρατίας. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτές οι πληγές να κλείσουν, είναι απολύτως απαραίτητο να αναδείξουμε τις διπλωματικές λύσεις και το διάλογο και όχι τις συγκρούσεις. Βεβαίως συνομιλήσαμε και για το προσφυγικό και τις μεταναστευτικές ροές, μια κρίση που βαραίνει την Ελλάδα, ένα πρόβλημα διεθνές και ασφαλώς ευρωπαϊκό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά την Ισραηλινή κυβέρνηση για την συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, για την δωρεά 1,5 τόνου φαρμακευτικού υλικού για την περίθαλψη των προσφύγων και των μεταναστών. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις οργανώσεις της χώρας σας για την προθυμία τους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την προθυμία τους να συνδράμουν στο δύσκολο αυτό έργο. Βεβαίως, από τη συζήτησή μας δεν έλειψε το κυπριακό και το παλαιστινιακό, όπου τόσο στο θέμα του Κυπριακού επισημάναμε την ανάγκη μιας δίκαιης βιώσιμης επίλυσης επί τη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, όσο δε για το Παλαιστινιακό την ανάγκη να ξαναρχίσουν συνομιλίες με στόχο μια λύση δύο κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Βεβαίως γνωρίζετε ότι όταν δύο ηγέτες χωρών που θέλουν να είναι φίλες χώρες συζητούν, πρέπει να συζητούν με ειλικρίνεια. Εξέφρασα λοιπόν στον Πρωθυπουργό, στον φίλο Πρωθυπουργό Νετανιάχου, την ανησυχία μας, την έντονη ανησυχία μας για την αύξηση βίαιων επιθέσεων κατά Ισραηλινών πολιτών, ταυτόχρονα όμως και την ανησυχία μας για το ότι δεν βλέπουμε άμεσα ορατή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, καθώς και την άποψή μας ότι αυτή την προοπτική η πολιτική του επικισμού, τον επικισμό την αποδυναμώνει, δεν την ενισχύει. Η Ελλάδα, μια φίλη χώρα του Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακά φίλη χώρα των Παλαιστινίων, θέλει να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, της συνεργασίας, και πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται μόνο μέσα από το διάλογο. Τέλος, είχα την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα κάνει σημαντικές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα όχι μόνο να μετατραπεί από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης, τόσο για την οικονομική όσο και για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, αλλά κάνει και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να παίξει ρόλο καταλήτη και σταθεροποιητή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και σε αυτή την κατεύθυνση η επιλογή μας για μια πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία με σημαντικές δυνάμεις, περιφερειακές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι μια στρατηγική επιλογή την οποία θα ενισχύσουμε, και σε αυτή την κατεύθυνση τόσο οι διμερείς μας σχέσεις όσο και οι τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κύπρο είναι βήματα, ουσιαστικά βήματα που πιστεύω ότι αλλάζουν το πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μας στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα, την οικονομική πρόοδο και συνεργασία. Thank you.
Οι δύο πρωθυπουργοί τώρα θα δεχθούν δύο ερωτήσεις από την κάθε πλευρά.